Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Είμαστε πάλι κοντά σας. Αξιωθήκαμε, ο Θεός μας αξίωσε πάλι να βρεθούμε μαζί σας. Και αυτό είναι μια ευλογία πάντοτε, γιατί η επιθυμία μας είναι να είμαστε όλοι μαζί κοντά με την αγάπη του Κυρίου. Σημερινό θέμα, δύσκολο θέμα. Δύσκολο γιατί εμείς έχουμε προτιμήσει κυρίως την εύκολη ζωή, τη ζωή της ευκολίας. Σημερινό θέμα λοιπόν είναι ο εκκλησιασμός. «Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Κύριο», μας λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά είναι εντολή του Θεού εκκλησιασμός. Γιατί μερικοί λένε «Δεν χρειάζεται να εκκλησιαζόμαστε». Όντως είναι εντολή του Θεού. Αν δούμε και τον Κύριό μας, θα δούμε ότι 12 χρονών πηγαίνει στο ναό και κάθεται μαζί με τους γραμματείς και τους φαρισαίους και τους εξηγεί και θαυμάζουν αυτοί. Να λοιπόν που χρειάζεται ο εκκλησιασμός όσο τίποτε άλλο στον άνθρωπο. Γιατί πραγματικά στην εκκλησία γεμίζουμε την μπαταρία μας. Αισθανόμαστε ότι πραγματικά είμαστε μέσα στον ουρανό, κοντά στο Θεό. Με σεβασμό λοιπόν πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία και θα δούμε μέσα στα καθήκοντά μας τι άλλο υπάρχει που πρέπει να το εκτελούμε σωστά. Για να δείχνουμε αγάπη στον πλησίον και στο Θεό, για να δείχνουμε υποχωρητικότητα, ανοχή, μακροθυμία και προπάντων τη χαρά του εκκλησιασμού. «Εν εκκλησίας λοιπόν ευλογείτε τον Κύριο», μας λέει το Ευαγγέλιο. Είναι λοιπόν χριστιανικό καθήκον αυτό. Και όλοι μαζί, αγαπητοί φίλοι, όταν εκκλησιαστούμε, πολλαπλασιάζουμε τη δύναμη της προσευχής που κάνουμε στο σπίτι μας. Γιατί και στο σπίτι μας βέβαια θα πρέπει να κάνουμε προσευχή καθημερινώς, πρωί και βράδυ, οπωσδήποτε. Ο νους μας όμως πρέπει όλη την ημέρα να είναι στο Θεό, να μην φεύγει από το Θεό ο νους μας. Να τον δοξολογούμε, να τον υμνούμε, να τον ευχαριστούμε και να τον παρακαλούμε συγχρόνως για πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Γιατί ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει οτιδήποτε μας λείπει και είναι ωφέλιμο, κυρίως είναι ωφέλιμο για μας. Έτσι λοιπόν, ο εκκλησιασμός είναι καθήκον. 168 ώρες έχει η εβδομάδα και ο Θεός μας ζητάει μόνο μία ώρα. Δεν μπορούμε να το την αρνηθούμε. Φανταστείτε, να μας ζητάει κάποιος από τα δικά του πράγματα ένα και να μην του το επιστρέφουμε. Δανεικά τα έχουμε πάρει τα χρόνια της ζωής μας και τις ώρες της ζωής μας. Όλοι μαζί λοιπόν ενώνουμε τη δύναμη της προσευχής μας και ο πατέρας που ακούει όλα τα παιδιά μαζί να συμφωνούν και το να παρακαλούν για τόσα πράγματα που θέλουμε να μας δίνει την τροφή μας, την υγεία μας, το μέγα έλεος, το μικρό του έλεος που είναι κυρίως τα μικρά πράγματα που έχουμε στη ζωή. Η διατροφή μας, ναι, μην νομίζουμε ότι η διατροφή είναι τίποτα μεγάλο και σπουδαίο. Η διατροφή της ψυχής είναι το σπουδαίο και μάλλον περισσότερο η σωτηρία της ψυχής είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που μπορεί να ζητήσει ο άνθρωπος από το Θεό. Τη σωτηρία της ψυχής μας θα ζητάμε και όλα τα άλλα έρχονται. Είναι πιο απλά, είναι πιο εύκολα, είναι πιο φτηνά πράγματα. Εκεί λοιπόν επικοινωνούμε με το Θεό, θα λέγαμε με όλες μας τις αισθήσεις. Με την όραση, μπαίνοντας μέσα στο ναό, ο οποίος είναι ένα μεγαλοπρεπές, ανάκτορο, ένα σπίτι,
όμορφο, φτιαγμένο αρχιτεκτονικά, με ωραίες αρχιτεκτονικές καμάρες, με βυζαντινή αγιογράφηση η οποία είναι ανυπέρβλητη γιατί δείχνει το αιώνιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως λένε, η βυζαντινή αγιογραφία δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η ιστόρηση του Ευαγγελίου σε εικόνες. Βλέπει κανείς μέσα στις εικόνες αυτές πώς εξιστορείται το Ευαγγέλιο. Βλέπει την μπλοκή δηλαδή, με λίγα λόγια, μιας μικρής αφηγήσεως του Ευαγγελίου. Στον Άσο το Υιό, πώς ο πατέρας τρέχει, πώς φυλάει το γιο του μετά που τον ευρίσκει, μετανιωμένο, ξαχλειωμένο, πένιτα, φοβερό στην όψη, αλήτη, περιπλανόμενο. Τα βλέπουμε όλα αυτά ανάγλυφα μπροστά στην εικόνα. Τον Πέτρο που ψαρεύει, προσκυνάει τον Χριστό, τον παρακαλεί να μην μείνει στο καΐκι γιατί δεν είναι άξιος. Ή σε άλλη εικόνα βλέπουμε τον Πέτρο να περπατάει πάνω στα κύματα. Τα παιδιά να ρίχνουν τα ρούχα τους σε άλλη εικόνα για τα βάγια και άλλοι να κόβουν βάγια. Και ο Κύριος καθισμένος πάνω στον όνο να μπαίνει σαν βασιλεύς τριαβευτής, ως ανάν της υψίστης, μέσα στην Ιερουσαλήμ. Το φόντο των εικόνων πάντοτε είναι χρυσό, αγαπητοί φίλοι, διότι δεν δείχνουν το γαλάζιο ουρανό που τόσο ωραία καλλιτέχνησε ο Κύριος, ο Θεός μας για μας, αλλά δείχνουν την επουράνιο βασιλεία, το χρυσό ουρανό της επέκεινας ζωής, της μεταθάνατον ζωής, αυτής που παρακαλούμε το Θεό να μας δώσει σαν χάρη και κληρονομία. Κάνουμε πνευματική συζήτηση με το Θεό και επικοινωνία. Η προσευχή μας είναι ομαδική. Οσφρονόμαστε το θυμίαμα και βλέπουμε το κήρυγμα των εικόνων. Συγκρινόμαστε με μεγάλα αναστήματα όπως είναι οι Άγιοι. Η Εκκλησία επομένως είναι ουρανός και η Εκκλησία μας δεν είναι κάτι το τυχαίο. Όλα τα πράγματα της Εκκλησίας βγαίνουν μέσα από το Ευαγγέλιο. Αλλά εκτός τούτου και οι πρώτοι, διαβάζουμε χριστιανοί, κάνανε συναθρήσεις για την προσευχή όλοι μαζί και μετά τη Θεία Κοινωνία, την Αγία Μετάληψη του Σώματος και του Αίματος του Χριστού μας. Η Εκκλησία επομένως είναι ουρανός, είναι επικοινωνία με το Θεό, είναι επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους, των εν Χριστώ αδελφών. Μες στην Εκκλησία βλέπουμε τους ανθρώπους όλους αδελφούς μας. Βλέπουμε ότι έχουν τα ίδια πνευματικά ενδιαφέροντα, τους ίδιους πόθους, τις ίδιες ανησυχίες για την ψυχή τους. Βλέπουμε πολλά. Εκεί δεν υπάρχει πλούσιος και φτωχός, γέρος, παιδί, άντρας, γυναίκα. Όλοι είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Κυρίου. Να λοιπόν ποια είναι η μεγάλη ομορφιά του εκκλησιασμού, τον οποίον δεν πρέπει ποτέ, παρά μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης μεγάλης ή αρρώστιας, τότε μόνο μπορούμε να απουσιάζουμε από την Εκκλησία. Εκείνος που πρώτος απελευθέρωσε τους χριστιανούς και τους άφησε πλέον η σπάθη του Ρωμαίου Αυτοκράτορα των κατακομβών, τους χριστιανούς των κατακομβών τους έβγαλε από τις κατακόμβες ο Μέγας Άγιος της Ορθοδοξίας μας, Άγιος Κωνσταντίνος, που γιορτάζεται μαζί με τη μητέρα του, την Ελένη, την Αγία Ελένη, η οποία έκτισε τόσες βυζαντινές εκκλησίες τα χρόνια εκείνα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν είναι εκείνος που έδωσε την ανεξιθρησκεία στον τότε κόσμο, όταν κατέκτησε την Ανατολική Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη δηλαδή, τη σημερινή, η οποία ήταν το Βυζάντιο, το αρχαίο Βυζάντιο, πόλης του Βύζαντος, της αρχαίας Ελλάδος. Πόλης σπουδαία, μεγάλη, ήκμασε 11 αιώνες και έγινε ο πόθος και το όνειρο πλέον των νεοελλήνων. Όλες οι γενιές γαλουχήθηκαν με αυτόν τον πόθο να ξαναπάρουμε την πόλη των ονείρων μας.
πόλη που ο Θεός κάποτε θα μας δώσει, όπως έχει πει και ο Κοσμάς ο Ετωλός, και ίσως το δούμε, αγαπητοί φίλοι, αυτό και στις μέρες μας. Ίσως, λέω, διότι δεν ξέρουμε τις βουλές του Κυρίου. Πάντως, είναι σίγουρο ότι η πόλη θα δοθεί πάλι στην Ελλάδα, η Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι, κατακτητές, με τον απόδειο στέκονται εκεί, γιατί ξέρουν ότι δεν τους άρμοζε αυτό το μεγαλείο, το πραγματικό μεγαλείο μιας σπουδαίας πόλεως. Έτσι λοιπόν στέκονται πάντοτε αμήχανοι μπροστά στην ομορφιά των αρχιτεκτονημάτων, των παλατιών, των βυζαντινών οικιών, αλλά κυρίως της μεγάλης εκκλησίας της του Θεού Σοφίας, της Αγίας Σοφιάς. Εκεί λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος γύρω στο 320 έδωσε την ελευθερία στους χριστιανούς να θρησκεύουν, να συγκεντρώνονται πλέον ελεύθεροι, να χτίζουν εκκλησίες, να προσκυνούν και να λατρεύουν το Θεό τους. Είναι το περίφημο διάταγμα των Μεδιολάνων. Το διάταγμα των Μεδιολάνων είναι αυτό που δίνει την ανεξιθρησκεία σε όλο τον κόσμο. Δεν καταργεί τους άλλους, αλλά δίνει ελευθερία σε όλους. Έτσι υποφελούνται οι χριστιανοί, οι πατέρες μας, οι εν Χριστώ αδελφοί μας, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην επουράνιο εκκλησία, όχι στην επιγής εκκλησία, γιατί υπάρχουν δύο εκκλησίες, μία στον ουρανό και μία στη γη, η στρατευωμένη της γης εκκλησία, γιατί εμείς είμαστε στρατιώτες του Χριστού. Η εκκλησία λοιπόν, με το εν τούτο νίκα του Αγίου Κωνσταντίνου που όλοι γνωρίζουμε, αγαπητοί φίλοι, βρίσκει την ελευθερία της και αρχίζει και χτίζει τις εκκλησίες. Τώρα, θα πούμε κάτι το οποίο θα είναι δυσάρεστο για πολλούς, αλλά είναι η αλήθεια και πρέπει να το πούμε. Η εκκλησία μας, μέσω κανόνων που έχει θεσπίσει από τις Οικουμενικές Συνόδους, αφορίζει, χωρίζει δηλαδή εκείνους οι οποίοι δεν εκκλησιάζονται τακτικά. Αν απουσιάσουν αδικαιολόγητα τρεις Κυριακές, θεωρούνται αφορισμένοι από την Εκκλησία, έχουν ανάθεμα δηλαδή. Και αυτό είναι φοβερό κανείς να το σκεφτεί. Ωστόσο είναι η αλήθεια. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να απουσιάζει κανείς από την Εκκλησία. Στην Εκκλησία επίσης ακούμε τους ψαλμούς οι οποίοι μας μεταφέρουν στον ουρανό. Είναι οι ψαλμοί αυτοί, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ουράνιες επιφυτήσεις σε διάφορους ανθρώπους της Εκκλησίας, Αγίους μας, που τους έδωσε ο Θεός ακριβώς τον τρόπο που θα πρέπει να ψέλνονται τα στοιχειρά, οι στίχοι αυτοί του Ευαγγελίου ή των ψαλμών του Δαβίδ ή οποιοσδήποτε άλλες δημιουργίες των μεγάλων ψαλμωδών, συνθετών της βυζαντινής χριστιανικής μουσικής. Ο εκκλησιασμός είναι απαραίτητος ακόμα για έναν ακόμα λόγο, αγαπητοί μας φίλοι. Και ο λόγος αυτός είναι ότι εκεί όλοι μαζί συμμετέχουμε στα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας. Στο σπίτι μας μπορούμε να προσευχηθούμε, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε Αγία Κοινωνία και να μεταλάβουμε. Στο σπίτι μας δεν μπορούμε να εξομολογηθούμε, θα πρέπει να πάμε στο ναό να βρούμε τον ιερέα. Την ώρα λοιπόν της λειτουργίας γίνεται η μετουσίωση των τιμίων δώρων. Κάνουμε το σταυρό μας όταν δούμε μια εκκλησία, κυρίως για αυτό το λόγο, γιατί σίγουρα εκεί κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός, μέσα στο ναό και μετουσιώνει τα τίμια δώρα. Τα κάνει από σώμα, συγγνώμη, από ψωμί, άρτο και ίνο, τα μετατρέπει σε σώμα θεϊκό του Κυρίου μας. Είναι το φρικτό μυστήριο. Δύο πράγματα λέγονται φρικτά κυρίως στη γλώσσα την εκκλησιαστική μας και του Ευαγγελίου. Η κρίση του Κυρίου που θα γίνει μετά τη Δευτέρα Παρουσία και ο τεμαχισμός του σώματος
και του αίματος του Κυρίου, το φρικτόν μυστήριον της Αγίας Κοινωνίας. Και λέγεται φρικτόν, διότι φρύτουν οι ουράνιες δυνάμεις τη στιγμή που ο ιερέας εξουσιαζόμενος, εξουσιαστής μάλλον, έχουν την εξουσία πάρει από το Θεό, σφάζει τον αμνόν, βγάζει τη μερίδα, τον αμνό δηλαδή. Εκείνη τη στιγμή εμείς δεν το καταλαβαίνουμε συνήθως, όμως τρέμουνε τα πάντα, όλο το σύμπαν τρέμει, οι ουράνιες δυνάμεις βρίσκονται σε φοβερή αναστάτωση βλέποντας αυτό το φρικτό μυστήριο της Αγίας Κοινωνίας. Οι άγγελοι έντρομοι κολλάνε στον τοίχο της εκκλησίας με σηκωμένα τα φτερά και περιμένουν να τελειώσει την ευχή ο ιερέας, διότι είναι η ιερότερη και σοβαρότερη στιγμή της Ορθοδοξίας, εκείνη τη στιγμή. Το σώμα του Κυρίου που κόβεται σε όλη τη γη εκείνη τη στιγμή, όλο το 24ωρο της Κυριακής, αφού σε όλη τη γη, σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν εκκλησίες, ορθόδοξες εκκλησίες, το σώμα του Κυρίου αενάως κόπτεται, μελίζεται, αλλά δεν καταναλώνεται, μένει πάντοτε ένα και το αυτό. Όλο το 24ωρο της Κυριακής, αγαπητοί φίλοι, στην υδρόγειο σφαίρα, γυρίζοντας στη σφαίρα αυτή και ερχόμενος ο ήλιος και φωτίζοντας κάθε περιοχή του πλανήτη, ακούγονται ψαλμωδίες «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ», ψαλμωδία που λένε τα Χεροβίμ και τα Σεραφείμ στο θρόνο του Κυρίου. Είναι φοβερό και ασύλληπτο από το νου του ανθρώπου το τι συμβαίνει ακριβώς στην ώρα του φρικτού μυστηρίου. Ξαναθυσιάζεται ο Κύριος για την ανθρωπότητα, συνεχώς και ακαταπαύστος. Κάθε Κυριακή εκείνη τη στιγμή είναι το Πάσχα, είναι ο αμνός, είναι η τροφή του σώματος και του αίματος του Χριστού για να έχουμε ζωή μέσα μας, είναι το πνευματικό μας αίμα, είναι η αιώνια μας ζωή, η άφεση των αμαρτιών, όπως λέει ο ιερέας, την ώρα που κοινωνάει καθέναν ξεχωριστά. Γι' αυτό το μυστήριο αυτό θέλει σεβασμό, μετά φόβου και αγάπης να πλησιάζουμε τα ιερά αυτά δώρα του μυστηρίου της Αγίας Κοινωνίας. Ο τακτικός εκκλησιασμός φανερώνει και την πίστη μας και την αγάπη μας προς το Θεό. Μερικοί όμως έχουν αντιρρήσεις και λένε γιατί να πηγαίνουμε στην εκκλησία, όπως οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και πολλοί άλλοι αιρετικοί. Γιατί να πηγαίνουμε στην εκκλησία, αφού ο ναός, λέει, είναι το ίδιο, το σώμα μας είναι ο ναός του Κυρίου. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ανόητα ερωτήματα, αγαπητοί φίλοι, ανόητα στην κυριολεξία? Μήπως μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχουν οι ζώντες ναοί, τα σώματά μας απουσιάζουν από εκεί? Όχι βέβαια. Αλλά αν βρέχει, αν χιονίζει, πού θα πάνε αυτοί οι ζώντες ναοί που είναι τα σώματά μας να συγκεντρωθούν, να προσευχηθούν, να γονατίσουν, να παρακαλέσουν ή να ευχαριστήσουν τον Θεό? Ασφαλώς τις εκκλησίες. Και αυτοί έχουν εκκλησίες και συναθρίζονται. Αλλά μισούν τις δικές μας εκκλησίες, γιατί εκεί υπάρχει ό,τι αυτοί δεν παραδέχονται. Παριστάνεται ο Παντοκράτορ, ο Κύριος παριστάνεται πάνω σαν Παντοκράτορ. Η Παναγία Δέσποινα είναι στα δεξιά του. Ο Τίμιος Σταυρός είναι παντού και οι Άγιοι που αυτοί δεν τους παραδέχονται, ούτε και το Σταυρό παραδέχονται. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν από μίσος προς την Ορθοδοξία που λένε αυτά που λένε. Ο τακτικός εκκλησιασμός είναι σαν σκαλοπάτια για την ηθική μας τελείωση και πληρότητα. Σκαλοπάτια είναι λοιπόν. Αλλά ας πούμε και κάτι πιο σοβαρό που στα αυτιά των αιρετικών ή των αφηρημένων αυτών ανθρώπων, διότι περί ανοήτων ανθρώπων πρόκειται, ανθρώπων οι οποίοι έχει χαλάσει η κρίση τους και δεν αντιλαμβάνονται πώς είναι τα πράγματα, ο ίδιος ο Θεός την Παλαιά Διαθήκη δεν λέει στο Μωυσή να κατασκευάσει ένα είδος μικρής εκκλησίας, τη σκηνή του μαρτυρίου, την κυβωτό της Διαθήκης να βάλει μέσα?
Αυτό λοιπόν δεν είναι ο πρώτος ναός. Και εκεί ο Μωυσής έμπαινε μια φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων, ο ιερέας, μόνο ο Αρών ήταν επιτετραμμένος να μπει και αργότερα κατασκεύασαν οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, όταν μείνανε μόνιμα πλέον στην Ιερουσαλήμ, ο Σολομών κατασκεύασε τον περίφημο ναό του Σολομώντος, τον περίτεχνο και περίφημο από πολλές απόψεις αρχιτεκτονικές, αισθητικές, καλλιτεχνικές, αλλά κυρίως ήταν ο τόπος προσκυνήσεως του Θεού. Μαζεύονταν εκεί όλοι, μέσα και έξω από τον ναό. Εκεί λοιπόν γίνεται κάτι που δεν μπορεί να γίνει πουθενά αλλού, αγαπητοί φίλοι, και αυτή είναι η ανέμακτος θυσία. Η ανέμακτος θυσία λοιπόν δεν μπορεί να γίνει πουθενά αλλού. Και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και τα μυστήρια, τα μεγάλα μυστήρια του Θεού αυτά, δεν παίρνουν εξήγηση. Διότι πώς να εξηγήσεις τι συμβαίνει και πώς γίνεται η μετουσίωση των τιμιοδόρων. Έτσι το παρέδωσε στους μαθητές το Κύριος, έτσι το παρέδωσαν οι Απόστολοι στους πιστούς, έτσι το παραδίδουν και οι σημερινοί, η Εκκλησία μας, οι ιερείς μας, σε εμάς τους πιστούς. Ενστάσεις κάνουν πολλοί. Η παπική Εκκλησία από το φόβο μήπως μεταδοθούν νόσοι, αρρώστιες δηλαδή, από το Άγιο Δισκοπότηρο, που είναι απιστία αυτό να πιστεύει κανείς κάτι τέτοιο, διότι εκεί είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι φωτιά, πυρ, αναλύσκον, πυρ φοβερό το σώμα και το αίμα του Κυρίου για τους αμαρτωλούς, αλλά και εξαγιασμός για τους πιστούς, τους αγωνιζόμενους χριστιανούς, με όλες τις ατελειές μας, διότι είμαστε άνθρωποι και είμαστε πάντοτε αμαρτωλοί και ατελείς. Κατά θεία οικονομία και παραχώρηση λοιπόν πηγαίνουμε εκεί για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε στον πνευματικό αγώνα. Είναι λοιπόν δυνατόν να εξηγηθεί το μυστήριο αυτό? Όχι. Και για τους νεότερους μας φίλους θα ήθελα να τους πω μια μικρή ιστορία που ίσως την έχουμε ξαναπεί σε κουμπές, αλλά καλό θα είναι να τη θυμίσουμε, θα την πούμε εν ολίγης πάλι. Ο Άγιος Αυγουστίνος, Άγιος της Εκκλησίας μας, πρώτου σχίσματος Άγιος, ήθελε να βρει μαθηματικά, ήταν αυτός μαθηματικός, μέγας μαθηματικός, ήθελε να βρει, λέει, με μαθηματικές έννοιες, τι είναι ο Θεός. Έσκυψε λοιπόν πάνω στα χαρτιά του, ήταν σοφός μαθηματικός αυτός, έγραφε σπουδαίες ασκήσεις και τις έλυναν τότε στα πανεπιστήμια, στα τότε πανεπιστήμια, οι μαθητές. Έκατσε λοιπόν με τη γεωμετρία, με το χάρακα και με τον διαβήτη, με τον γνώμονα όπως έλεγαν οι παλιοί, να βρει το μυστήριο του Θεού, να το διατυπώσει με εξισώσεις. Πάλεψε 15 μέρες, άρχισε να έχει πυρετούς, να μην κοιμάται το βράδυ. Είπε διάφορα όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα, ότι ο Θεός είναι ένας κύκλος του οποίου το κέντρο είναι σε όλα τα σημεία της περιφερίας. Και βέβαια αυτό είναι κάτι μαθηματικά ασύλληπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είπε ο άνθρωπος, αυτό του φάνηκε ότι είναι το σωστό. Όμως η κατάστασή του χειροτέρευε, η μητέρα του τον επαρακαλούσε να σταματήσει να ασχολείται με το θέμα αυτό, γιατί ήδη είχε κουράσει πολύ το νου του, αλλά αυτός επέμενε να εξηγήσει το μυστήριο του Θεού, να συλλάβει το μυστήριο του Θεού δια της ανθρωπίνης του διανοίας. Και μια μέρα των ημερών λοιπόν, όταν είχε πια αποκάμει και ήταν άρρωστο σχεδόν, ίδρωνε συνεχώς και δεν μπορούσε να κοιμηθεί από τις αϊπνίες και από τις σκέψεις που είχε να δώσει μια λύση σε αυτό το μυστήριο, βγήκε έξω στην παραλία, σε μια ερημική παραλία, όπου εκεί είδε στην παραλία αυτή ένα μικρό παιδάκι, γυμνό, πολύ μικρό, με ένα κουβαδάκι, είχε κάνει μια τρύπα στην άμμο, όπως κάνουν τα μικρά παιδιά συνήθως που βλέπουμε στην παραλία, και το γέμιζε με θάλασσα. Στην αρχή παραξενεύτηκε ο Αυγουστίνος,
Και λέει, μες στην ερημιά αυτή, τι δουλειά να έχει αυτό το παιδάκι εδώ. Αδιανόητο του φάνηκε. Πού να είναι οι γονείς του. Τόσα ερωτηματικά. Πλησίασε. Πλησίασε κοντά στο παιδάκι και του μίλησε. Του λέει, δεν μου λες μικρό μου εδώ, τι κάνεις. Λέει το παιδί, δεν βλέπεις τι κάνω. Γεμίζω με θάλασσα αυτή την τρύπα. Θα αδειάσω με το κουβαδάκι μου τη θάλασσα μέσα στην τρύπα αυτή. Χαμογέλασε λοιπόν ο Άγιος Αυγουστίνος και του είπε, μα είναι δυνατόν να αδειάσει με το κουβαδάκι σου όλο αυτό το μεγάλο ωκεανό που βλέπουμε μπροστά μας μέσα σε αυτή τη μικρή τρύπα. Και το παιδάκι τον κοίταξε κατά πρόσωπο και του απάντησε, μα εσύ είναι δυνατόν να χωρέσεις μέσα στο μικρό σου μυαλουδάκι τον απέραντο Θεό. Και όταν έσκυψε, γιατί κατάλαβε ότι ήταν θεϊκή η παρέμβαση και ήταν άγγελος Κυρίου να τον προσκυνήσει, το παιδί εξαφανίστηκε από τα μάτια του. Ήτανε πραγματικά μια θεϊκή επέμβαση να τον σταματήσει να ασχολείται και να ψάχνει για πράγματα που δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να συλλάβει, όπως δεν μπορεί μια τρύπα που έχουμε στην άμμο φτιάξει να γεμίσει με τον ωκεανό. Να βάλουμε δηλαδή τον ωκεανό μέσα σε μια γούβα, μέσα σε μια τρύπα. Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο των μυστηρίων, όπως είναι και μυστήριο η μετουσίωση των τιμίων δώρων, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και το μυστήριο της ανανθρωπίσεως του Θείου Λόγου. Τώρα ας έρθουμε σε κάτι πιο πρακτικό. Όταν μπαίνει κανείς, αγαπητοί φίλοι, στην Εκκλησία που έχει περιποιηθεί το σώμα του την προηγούμενη μέρα, έχουμε πληθεί, έχουμε χτενιστεί, έχουμε φορέσει καλά ρούχα, τα καλά μας ρούχα και είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Εκκλησία, αισθανόμενοι αυτή την χαρά. Ξεχνάμε τα πάντα, ξεχνάμε όλα τα βιωτικά μας προβλήματα και πραγματικά είναι αλήθεια ότι στην Εκκλησία κανείς σκεπτόμενος τη σωτηρία της ψυχής του, την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα που έχουμε στο Θεό, ξεχνάει τι χρωστάει, το πρόβλημα της δουλειάς του, της εργασίας του, του σπιτιού του και όλα αυτά. Και μας κάνει καλό από ψυχικής και πνευματικής απόψεως. Άλλωστε μία ευχή της Εκκλησίας είναι όταν λέμε ότι εδώ ξεχνάμε πάσαν βιωτική μέρημνα. Τα αφήνουμε όλα έξω από την Εκκλησία και μέσα μπαίνουμε ανανεωμένοι. Πώς πρέπει να μπαίνουμε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι? Πρέπει να μπαίνουμε με ταπείνωση, αλλά όχι επιδεικτική ταπείνωση. Πρέπει να μπαίνουμε ήσυχα, αθόρυβα. Δίχως να κοιτάμε δεξιά και αριστερά ποιοι είναι ή ποιοι δεν είναι μέσα στο ναό. Να ανάβουμε το κερί μας. Να ασπαζόμαστε μία εικόνα, δύο εικόνες και να καθόμαστε στη θέση μας, αν υπάρχει θέση, ή κάπου όρθιοι, ούτως ώστε να αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι μας μέσα στην Εκκλησία, παρόλο που είμαστε με τους αδερφούς μας βέβαια, αλλά με το Θεό περισσότερο κοντά. Και τα λέμε αυτά, αγαπητοί φίλοι, γιατί μερικές φορές στις Εκκλησίες γίνονται πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την πίστη, με την ταπεινοφροσύνη, με το φρόνημα του εκκλησιαζόμενου Ορθόδοξου Χριστιανού. Βέβαια, η Εκκλησία δική μας η Ορθόδοξη είναι ένα ζωντανό κύτταρο. Μπαίνουν τα παιδιά μέσα, μερικά παιδάκια θα φωνάξουν, θα τρέξουν. Καμιά φορά θα χρειαστεί να πούμε μια κουβέντα, να πούμε μια καλημέρα στο διπλανό μας ή κάπου αλλού, αλλά όχι περισσότερα. Δεν επιτρέπονται συζητήσεις μέσα στο ναό. Δεν είναι ώρα συζητήσεων εκεί. Εκεί συζητάμε με το Θεό. Είναι σοβαρό το θέμα. Γι' αυτό δεν πρέπει εκείνη την ώρα να πιάνουμε συζητήσεις, κανενός είδους συζητήσεις, ούτε για την υγεία μας, ούτε για τα παιδιά μας, ούτε για το σπίτι μας, ούτε για τίποτα. Μετά την Εκκλησία μπορούμε να συζητήσουμε πολλά θέματα με τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει, αλλά εκείνη την ώρα πρέπει να μπαίνουμε ήσυχα.
Και κάτι ακόμα. Δεν πρέπει να κάνουμε επίδειξη ευσεβίας ότι εμείς παρατηρούμε μερικές φορές ότι εμείς είμαστε πιο ευσεβείς από τους άλλους. Θα κάνουμε πιο πολλές γονικλησίες, θα φιλήσουμε περισσότερες εικόνες, αποσπώντας την προσοχή των άλλων από το μυστήριο που ήδη έχει αρχίσει, κάνουμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν μερικές φορές. Ας το προσέξουμε αυτό. Δεν μπορούμε να φιλήσουμε 20 και 30 εικόνες μέσα στην εκκλησία. Αν καθένας φιλούσε αυτές τις εικόνες, τότε θα γινόταν εκεί πέρα ένας πανζουρλισμός. Ο καθένας θα πήγε να φυλάει εικόνες. Γι' αυτό δεν πρέπει κανένας να το κάνει αυτό. Μόλις τελειώσει η εκκλησία, μπορούμε να φιλήσουμε τις εικόνες των Αγίων που σεβόμεθα, τιμούμε και αγαπούμε. Αλλά την ώρα του μυστηρίου δεν μπορεί να σηκώνεται κανείς και να πηγαίνει στο τέμπλο και να φυλάει την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας και των άλλων Αγίων. Επίσης, δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλους σταυρούς, γονικλησίες, να κοιτάμε επάνω, να ξαναγονατίζουμε κλπ. Και να δείχνουμε αυτόν τον τρόπο ότι εμείς είμαστε πιο ευσεβείς, πιο σπουδαίοι, πιο άγιοι από τους άλλους. Ας τα προσέξουμε όλα αυτά. Ας τα προσέξουμε όλα αυτά, διότι εκεί μας πειράζει πραγματικά ο δαίμονας σε μερικές περιπτώσεις και μας ρίχνει από τη δεξιά μεριά, όπως λένε οι Άγιοι. Όχι στην αμαρτία, αλλά στην υπερηφάνεια. Στο να νομίσουμε ότι είμαστε κάποιοι σπουδαίοι ορθόδοξοι άνθρωποι που έχουμε εξαγιαστεί πλέον και εμείς είμαστε σεσωσμένοι και οι άλλοι δεν είναι. Όχι επίδειξη ευσεβίας, αυτό έκανε και ο Φαρισαίος, άλλωστε έκανε επίδειξη ευσεβίας. Δεν είμαστε άγιοι, δεν είμαστε τίποτα, αμαρτωλοί άνθρωποι είμαστε και πρέπει σεμνά να καθόμαστε και να ακούμε, να παρακολουθούμε. Επίσης, δεν πρέπει να αφήνουμε να μας κλέβει το μυαλό, η αφηρημάδα ή ο διάβολος. Διότι δεν είμαστε στην εκκλησία αν το μυαλό μας είναι έξω από την εκκλησία. Και αυτό είναι φανερό, αγαπητοί φίλοι. Καμιά φορά μας μιλάνε και εμείς δεν ακούμε γιατί κάτι σκεφτόμαστε. Και λέει, μα τώρα σου είπα αυτό το πράγμα, μα δεν άκουσα. Μα εδώ ήσουν και το άκουγες. Δεν άκουγα. Άκουγα και δεν άκουγα. Δεν άκουγα γιατί το μυαλό μου ήταν κάπου αλλού, απασχολημένο. Έτσι είναι το μυαλό. Είναι σαν ένα κομπιούτερ, θα λέγαμε, το οποίο όταν ασχολείται με κάτι δεν μπορεί να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Είναι σαν ένα φως πάνω σε έναν τοίχο. Αν πέσει ο προβολέας σε ένα σημείο, εκείνο το σημείο μόνο μπορεί να εξετάζει και όχι κάποιο άλλο που είναι δίπλα από αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, ανάγκη μεγάλη είναι στην εκκλησία να φέρνουμε το μυαλό μας πάλι στην ευθεία. Εκεί στους λόγους που ακούγονται των ιεροψαλτών και του ιερέως και να συμμετέχουμε ψυχή και σώματι στο μυστήριο. Θα συμβεί βέβαια να κλαπεί ο νους, να φύγει ο νους μας δηλαδή από την προσοχή. Τότε εμείς θα τον επαναφέρουμε, θα τον τραβήξουμε και θα τον ξανακολλήσουμε εκεί. Και θα ξαναφύγει πάλι ο νους μας και ξανά θα μας ξαναφύγει. Θα τον εφέρνουμε συνεχώς, τόσο ώστε τουλάχιστον τον περισσότερο καιρό του εκκλησιασμού ο νους μας να είναι εκεί. Γιατί αν δεν είναι εκεί ο νους μας, δεν είμαστε και εμείς εκεί. Τι να το κάνουμε ότι είμαστε με το σώμα μας εκεί, αλλά με το πνεύμα μας είμαστε απόντες. Και ας κάνουμε το σταυρό μας με ευθύτητα, όπως οι μοναχοί που ξέρουν και κάνουν ωραία, τα καθήκοντά τους, τα έχουν μάθει πολύ καλά, κάνουν απλά και ήσυχα το σταυρό τους, με σεμνότητα και μεγαλοπρέπεια, συγχρόνως, αργά και σταθερά, σταυρώνοντας τα σημεία του σώματος που πρέπει, και όχι γρήγορους σταυρούς, κρυφούς σταυρούς. Μερικοί σταυρώνουν τον εαυτό τους πάρα πολύ γρήγορα, οι μερικοί δεν κάνουν το σημείο του σταυρού σωστά, μερικοί κάνουν μια κίνηση του χεριού τους και νομίζουν ότι αυτός είναι σταυρός. Ο σταυρός πρέπει να γίνεται αργά και σταθερά και να μην γίνεται, όπως είπαμε, ούτε για επίδειξη, αλλά ούτε και κρυφά, γιατί μερικοί κρύβουν το σταυρό ή κάποιοι κάνουν ένα μεγάλο, τεράστιο σταυρό για επιδεικτικούς λόγους. Αυτά όλα ας τα προσέξουμε γιατί δείχνουν χριστιανούς αδόκιμους. Ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι ο χριστιανισμός είναι η ορθοδοξία, είναι μέτρο, είναι σταθερότητα, είναι αρμονία. Αρμονία είναι
η Ορθοδοξία. Όταν ακούγεται στην Εκκλησία «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ», ξεσπούν σε ζητοκραυγές οι άγγελοι. Συμμετέχουν οι Άγιοι μέσα στην Ορθοδοξία, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πολλές φορές παιδιά που είναι αγνά βλέπουν την Παναγία να βγαίνει από το εικόνισμά της και να περπατάει. Μου λέγε ένας αγαπητός φίλος ότι η κόρη, την κορούλα του, η οποία είναι 6 χρονών, πολλές φορές έχει δει την Παναγία να βγαίνει από το εικόνισμα, να περιφέρεται μέσα στο ναό, να σταυρώνει, να ευλογεί τους πιστούς και να επανέρχεται. Είναι πράγματα που μόνο καθαροί, αν ψυχές παιδιών που είναι καθαρές και Αγίων, μπορούν να δουν. Ο Άγιος Νεκτάριος κάποτε σε μια λειτουργία που έκανε, σε μια στιγμή γύρισε και είπε σε όλους: «Μη μιλάτε καθόλου. Είναι ο Άγιος Μινάς μαζί μου στο ιερό και συλλειτουργούμε μαζί, σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία». Οι Άγιοι λοιπόν φανερώνονται στη Θεία Λειτουργία και τους βλέπουν αρκετοί. Βεβαίως, η Θεία Λειτουργία έχει πολλά μέρη. Έχει πολλά μέρη, αλλά είναι ολόκληρο θέμα συζητήσεως το τι είναι η λειτουργία, η οποία ηρίστο εν παρόδο, δηλαδή μια και το έφερε τώρα η κουβέντα μας, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να ξέρουμε ότι η Ορθόδοξος Θεία Λειτουργία είναι παραδομένη, μας έχει παραδοθεί δηλαδή από την παράδοσή μας, είναι η μεγάλη λειτουργία μια φορά το χρόνο που γίνεται του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου, ο οποίος συνέταξε αυτή τη λειτουργία, αλλά ήταν πολλές ώρες, 3,5 ώρες είναι περίπου. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος την έκανε πιο σύντομη, τη συντόμευσε στις 2,5 περίπου ώρες και ο Άγιος Χρυσόστομος την ίδια αυτή λειτουργία, του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου δηλαδή, ακόμα την έφερε έτσι στα μέτρα της δικής μας αντοχής και την έκανε περίπου 2 ώρες, όπως είναι σήμερα, 1,5 ώρα περίπου είναι η λειτουργία μας. Από τις 8,5 ώρα που θα πει ο ιερέας το δόξα εν υψίστης, από τη στιγμή που θα πει ο ιερέας ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτή τη λέξη αρχίζει η λειτουργία μας και τελειώνει με το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών περίπου στις 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Άρα λοιπόν είναι 1,5 ώρα, όλη η λειτουργία. Αλλά και 1 ώρα να πάει κανείς από το Ευαγγέλιο, από τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο και μετά, που είναι 1 περίπου ώρα, θεωρείται ότι εκκλησιάστηκε. Γι' αυτό ας τη δίνουμε αυτή την ώρα στο Θεό, αγαπητοί φίλοι. Όμως είναι κοροϊδία να πάμε για 20 λεπτά στην εκκλησία, για 1/4 και μερικοί για 5 λεπτά στο τέλος. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Ναι, μεν ένας που δεν θα πάει καθόλου, καλό είναι να πάει και αυτά τα 5-10 λεπτά. Αλλά δεν είναι αυτό χριστιανική και ορθόδοξη συμπεριφορά, να πηγαίνουμε στο τέλος της λειτουργίας. Ας πηγαίνουμε λοιπόν μια ώρα πριν, για να μπορέσουμε να δούμε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται εκεί. Όπως είπαμε, είναι η ευχαριστία και η δοξολογία. Για το πνεύμα και για την ψυχή είναι τροφή, τροφή για το πνεύμα και την ψυχή μας. Και οπωσδήποτε είναι σκαλοπάτια για την ηθική μας τελείωση. Η αποτροπή από τον εκκλησιασμό είναι σατανική. Η Εκκλησία μας γεμίζει με γλυκά, ειρηνικά αισθήματα. Ειρηνεύουμε, μετανοούμε πολλές φορές. Θέλουμε να συμφιλειωθούμε και να βοηθήσουμε τους άλλους. Παίρνουμε αποφάσεις μέσα στην Εκκλησία βλέποντας το μάταιο της ζωής μας και αλλάζουμε σαν άνθρωποι σιγά σιγά. Είναι βοήθεια μεγάλη ο εκκλησιασμός. Είναι αγιασμός της ψυχής. Δεν πρέπει να τον αποφεύγουμε, αγαπητοί φίλοι. Γεμίζουμε την μπαταρία μας για όλη τη βδομάδα με τον εκκλησιασμό της Κυριακής. Κάποιος χαριτολογώντας μας είπε, ένας αγαπητός φίλος, ότι η Εκκλησία είναι Ινστιτούτο Καλονής και δεν το καταλάβαμε εξ αρχής. Μα τι λες, τι είναι αυτό που λες? Ναι παιδιά, λέει, είναι Ινστιτούτο Καλονής,
Διότι μας φτιάχνει την ψυχή, την κάνει την ψυχή μας καλονή. Και υπό αυτή την έννοια, αν και γελάσαμε στην αρχή, μετά καταλάβαμε ότι είχε δίκιο. Πραγματικά είναι ένα θεραπευτήριο η Εκκλησία των ψυχών μας. Γίνεται ψυχοθεραπεία μέσα στην Εκκλησία, πραγματική, ουσιαστική ψυχοθεραπεία. Οι εικόνες που είπαμε, το Ευαγγέλιο που είναι ζωγραφισμένο και μας κατηγορούν πολύ για τις εικόνες. Λέει, γιατί βάζετε εικόνες μέσα στην Εκκλησία. Μα και ο Μωυσής έφτιαξε τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, τα χερουβίμ μάλλον με εντολή του Θεού. Λοιπόν, εμείς τις εικόνες τις θεωρούμε ότι η τιμή από τις εικόνες που βλέπουμε, που φιλούμε, ασπαζόμεθα, τιμούμε τους Αγίους αλλά λατρεύουμε μόνο τον Θεό, πηγαίνει στο πρωτότυπο, πηγαίνει στον ίδιο τον Άγιο. Η τιμή, λοιπόν, δεν είναι το ξύλο και η εικόνα, αλλά είναι το πρόσωπο που μας ενδιαφέρει. Επιχειρήματα, λοιπόν, έχουμε να απαντήσουμε σε εκείνους οι οποίοι μας λένε για ποιο λόγο πηγαίνουμε στην Εκκλησία, γιατί πήγε ο Κυριός μας όταν ήταν 12 χρονών και πήγαινε συνεχώς κάθε Κυριακή στη συναγωγή, κάθε Σάββατο ήταν τότε, βάση περιπτώσει η Κυριακή ή τότε των Εβραίων ήταν το Σάββατο και μετά την Χριστιανική, την Καινή Διαθήκη αρχίζει η Κυριακή, η μέρα του Κυρίου, η οποία είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Έτσι λοιπόν αισθανόμαστε επίσης ένα αίσθημα εθνικής ενότητος, διότι όλων των παρατάξεων πολιτικών, όλων των ειδών, δηλαδή οι άνθρωποι πηγαίνουν στην Εκκλησία και εκεί συναντώνται σαν πιστοί ένα σώμα. Άρα λοιπόν εκεί αναπτύσσεται ο υγιής πατριωτισμός στην Εκκλησία. Επίσης ο εκκλησιασμός βοηθάει στην ευόδοση και τη σωτηρία των ψυχών μας, αλλά εκεί παρακαλούμε και για τους κεκοιμημένους αγαπημένους μας γονείς, φίλους και συγγενείς οι οποίοι έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο. Εκεί στην Εκκλησία λοιπόν ανάβουμε και ένα κερί για αυτούς. Τώρα αν πάμε, αγαπητοί φίλοι, στις δικαιολογίες. Δικαιολογίες υπάρχουν άπειρες. Πάρα πολλές δικαιολογίες έχει βρει ο άνθρωπος προκειμένου να πει ότι, να μας πει ότι δεν μπόρεσα να πάω στην Εκκλησία για πολλούς και ποικίλους λόγους. Οι συνήθεις λόγοι είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τα αρχαία ελληνικά. Και αυτό είναι μια πρόφαση, όπως καταλαβαίνετε, διότι τα αρχαία ελληνικά, με λίγη προσπάθεια, αυτά τα αρχαία της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου δεν είναι καθόλου δύσκολα. Είναι σχεδόν οι ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Μερικές δυσκολίες υπάρχουν, αλλά με τον πολύ καιρό που τα ακούμε τα Ευαγγέλια, κάθε χρόνο είναι τα ίδια Ευαγγέλια, 45 Ευαγγέλια το χρόνο περίπου, με αυτές τις επαναλήψεις που γίνονται των Ευαγγελίων, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε και την αρχαία αυτή, αρχαίζουσα γλώσσα των Ευαγγελίων. Δεν είναι λοιπόν δικαιολογία, είναι επαφή και με τη γλώσσα μας την αρχαία, που, η οποία είναι παρακαταθήκη για μας και πρέπει να την ξέρουμε, πρέπει να την ξέρουμε αυτή τη γλώσσα. Αλλά τα Ευαγγέλια που έχουμε στο σπίτι μας έχουν και τις δύο, και την νεοελληνική και την αρχαία γλώσσα, και έτσι μπορούμε να συμβουλευτούμε από εκεί και να καταλάβουμε πολλά. Δεν είναι λοιπόν αραβικά αυτά που ακούγονται στην Εκκλησία, είναι ελληνικά και μάλιστα τα καλύτερα ελληνικά που υπάρχουν. Η ωραιότερη γλώσσα είναι των ύμνων και του Ευαγγελίου μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι δικαιολογία. Η άλλη δικαιολογία είναι ότι ο ύπνος πρέπει να κοιμηθώ, διότι δεν έχω άλλες ώρες να κοιμηθώ. Δεν λέω, μερικές φορές υπάρχουν επαγγέλματα κουραστικά που αναγκάζουν τον άνθρωπο να ξενυχτήσει κιόλας το Σάββατο εάν εργάζεται σε κάποιες υπηρεσίες νυχτερινές, σε νοσοκομεία, οπουδήποτε. Όμως αξίζει τον κόπο να κοιμηθεί λιγότερο, να σηκωθεί, να βάλει το ρολόι, να σηκωθεί και ας κοιμηθεί μετά. Μετά τις 10:30 που θα πάει στο σπίτι του μπορεί να κοιμηθεί 2-3 ώρες και να αναπληρώσει το χαμένο ύπνο ή το μεσημέρι να κοιμηθεί. Άρα και ο ύπνος λοιπόν δεν είναι επαρκής δικαιολογία. Άλλοι λένε ότι θα πάω εκδρομή την Κυριακή. Όχι, η εκδρομή θα γίνει μετά τον εκκλησιασμό αν γίνεται ή άλλη μέρα. Ο προσκοπισμός παίρνει συνήθως τα παιδιά και την Κυριακή δεν τα πάει στην εκκλησία αλλά τα πάει στο βουνό. Ας το προσέξουμε και αυτό,
έχουν διαμαρτυρηθεί πολλοί ιερείς για αυτό το θέμα. Άλλοι λένε έχω πένθος. Μα όταν έχει κανείς πένθος, είναι έτοιμος για να πάει εκεί να ζητήσει για την ψυχή του και κοιμημένου του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή αυτή. Άλλος λέει ακούω από την τηλεόραση ή από το ραδιόφωνο τη λειτουργία. Μα δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, διότι δεν συμμετέχει, δεν βρίσκεται σε αυτόν τον ίδιο χώρο. Είναι σαν να παίρνει μια μυρωδιά δηλαδή από το φαγητό, αλλά να μην τρώει το ίδιο το φαγητό. Είναι διαφορετικό. Στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, μόνο οι υπερήλικες και εκείνοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, οι άρρωστοι, οι πάσχοντες, εκείνοι που έχουν σοβαρό λόγο να μην πάνε στην εκκλησία, αυτοί δικαιολογείται μόνο να ακούνε το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση. Άλλοι λένε ότι υπάρχουν κακοί ιερείς. Μα ας πάει σε μια εκκλησία που είναι καλύτερη ιερείς. Θα του λέγαμε αυτού του αγαπητού φίλου που κάνει αυτή την ένσταση ότι είναι κακοί ιερείς. Είναι καλοί οι Έλληνες ιερείς. Πολύ καλούς ιερείς έχουμε, αγαπητοί φίλοι. Είναι σπάνιες οι εξαιρέσεις των κακών, παρόλα αυτά που τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις μας λένε. Κάντε μια προσωπική δική σας έρευνα και θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολύ καλοί ιερείς στην Ελλάδα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολύ καλοί ιερείς. Βέβαια θα μπορούσε να ήταν καλύτεροι. Αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία. Στην Εκκλησία δεν πηγαίνουμε για τον ιερέα. Πηγαίνουμε για το Θεό. Πηγαίνουμε για τον Χριστό. Πηγαίνουμε για την ψυχή μας. Δεν πηγαίνουμε για να δούμε τον ιερέα. Ούτε να κριτικάρουμε αν είναι καλός ή κακός ο ιερέας. Αυτό λοιπόν ας το προσέξουμε. Αυτά εν ολίγης είχαμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι, για να μην σας κουράσουμε περισσότερο, για το τι σημαίνει ο εκκλησιασμός, τι σημαίνει η Θεία Ευχαριστία, ότι η Εκκλησία είναι Άγιος τόπος και ιερός, γιατί εκεί γίνεται η μετουσίωση του σώματος και του αίματος του Χριστού, και να μην ακούμε τη σατανική φωνή που μας λέει να αποφύγουμε τον εκκλησιασμό, γιατί ο διάβολος δεν μας αφήνει την Κυριακή το πρωί να σηκωθούμε εύκολα. Μας κάνει το Σαββάτο το βράδυ να ξενυχτήσουμε, ειδικά οι νέοι, και το ξέρουν αυτό οι περισσότεροι, ότι το Σαββάτο το βράδυ γίνονται πολλά και διάφορα στα διάφορα κέντρα, και άντε να κάτσουμε λίγο ακόμα, άντε να κάτσουμε λίγο ακόμα, μέχρι στο τέλος γυρίζουμε στο σπίτι 3 και 4 η ώρα το πρωί και είναι σχεδόν αδύνατο μετά να σηκωθούμε να πάμε στην εκκλησία. Ας το προσέξουμε όμως, διότι αξίζει τον κόπο κανείς να κοιμηθεί και λίγο νωρίς για να πάει στην εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία πρέπει να είμαστε ήσυχοι. Να παρακαλούμε όλοι μαζί, όπως τον Πατέρα μας, τον Κύριο, τον Θεό μας, γιατί λέμε Πάτερ ημών εν της ουρανής, όλοι μαζί. Και τότε συγκινείται περισσότερο όταν βλέπει τα παιδιά του ο Θεός με ένα πνεύμα και μια ψυχή να του ζητούν κάτι. Θα τους το δώσει πολύ ευχαρίστως και ευκολότερα. Φανερώνει πίστη και αγάπη προόδου και είναι σκαλοπάτι για την ηθική μας τελείωση. Ο πρώτος ναός ήταν διαταγή από το Θεό, η σκηνή του μαρτυρίου. Και βέβαια ακολουθούμε το τυπικό της συνάξεως των Αποστόλων με ένα πνεύμα ομοθυμαδών, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και πουθενά αλλού, να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παρά μόνο στον Ιερό Ναό. Στο σπίτι δεν μπορούμε αυτό να το έχουμε. Να μην κάνουμε επίδειξη ευσεβίας ότι είμαστε σπουδαίοι και καλοί, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο για την ψυχή μας και οι άλλοι το καταλαβαίνουν. Και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, πετυχαίνουμε το αντίθετο. Δηλαδή λένε, κοίταξε πόσο ανόητος είναι αυτός, τι κάθεται και κάνει μέσα στην εκκλησία. Αν και δεν απαγορεύεται, η εκκλησία ανοίγει τις πύλες της παντού και δεν είναι όπως τα άλλα ιδρύματα, τα οποία είναι κλειστά κλαμπ, είτε είναι ρόταρι, είτε είναι μασονία, είτε είναι οτιδήποτε που λατρεύουν εκεί, τον αντίθετο, τον αντίχριστο λατρεύουν εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Εκκλησία του Χριστού είναι ανοιχτή και ελεύθερη για όλους. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της ελευθερίας της Εκκλησίας του Χριστού. Αποδεικνύει ότι ο Κύριος μας θεωρεί τους ανθρώπους ότι έχουν ίση την ψυχή τους απέναντί του. Και ο φτωχός και ο ξένος και ο λιγόμυαλος ακόμα έχει αξία για το Θεό η ψυχή του. Και αυτούς που εμείς τους θεωρούμε αζήτητα τους έχουμε για το Θεό, είναι περιζήτητοι. Περιζήτητοι είναι για το Θεό. Πιο πολύ ενδιαφέρον το Θεό αυτοί οι ταπεινοί που εμείς δεν τους υπολογίζουμε.
Αλλά εδώ, αγαπητοί φίλοι, με τη δικιά σας αγάπη και με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Να πηγαίνουμε λοιπόν στην Εκκλησία, ειδικά στα νέα παιδιά, το λέμε, που πραγματικά πολλοί νέοι πλαισιώνουν σήμερα τις εκδηλώσεις αυτές, τις εκκλησιαστικές, με πολύ αγάπη παρακολουθούν τα κατηχητικά σχολεία και πηγαίνουν στον εκκλησιασμό. Όχι όλοι οι νέοι, και είναι δυστύχημα αυτό, αλλά πολλοί από τους νέους πηγαίνουν. Γιατί βλέπουν σήμερα ότι γκρεμίστηκαν όλες οι άλλες αξίες, ήταν ψεύτικες και μόνο η Εκκλησία του Χριστού είναι αληθινή, μία καινοτόμητη, και δεν θα πέσει ποτέ η Εκκλησία του Χριστού. Θα υπάρχει μέχρι το τέλος των αιώνων. Το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος, πήλε αδου κατ' ισχύσουση. Ότι ο Άδης, ο θάνατος, ο Σατανάς δεν θα μπορέσει να τηρήξει την Εκκλησία του Χριστού. Θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του κόσμου, η Εκκλησία μας. Πρέπει να γίνεται και ένα μικρό κήρυγμα εκ μέρους του ιερέως μέσα στην Εκκλησία. Ένα κήρυγμα, ολιγόλεπτο, πεντάλεπτο, δεκάλεπτο κήρυγμα είναι απαραίτητο και αυτό για την εξήγηση του Ευαγγελίου, αγαπητοί φίλοι. Και περιμένει, διψάει ο λαός να ακούσει δύο λόγια από τον ιερέα του. Ο ιερέας λοιπόν πρέπει να λέει και δύο λόγια από το Ευαγγέλιο πάντοτε. Είναι καλό το κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία, έστω και ολιγόλεπτο. Ένα τέταρτο το maximum ή 10 λεπτά μπορεί ο ιερέας άνετα να κάνει ένα μικρό κήρυγμα. Είπαμε για τον Μέγα Κωνσταντίνο ότι αυτός έδωσε φτερά στην πρώτη Εκκλησία αφού είδε στον ύπνο του το ενύπνιο εκείνο το όραμα, το εν τούτο νίκα, ότι θα νικήσει με το σταυρό και έκανε το σταυρό το λάβαρο σε όλους τους στρατιώτες και φάνηκε και ο σταυρός στον ουρανό κατά την ώρα της μάχης και τον είδαν όλοι και τα δύο στρατόπεδα τον έβλεπαν το σταυρό, αλλά νίκησε ο Μέγας Κωνσταντίνος και έτσι καθιερώθηκε το Βυζάντιο και ο Χριστιανισμός και η Κωνσταντινούπολη και η Νέα Ρώμη. Λοιπόν, τακτικός να είναι ο εκκλησιασμός και να δοξολογούμε και να ευχαριστούμε τον Κύριο, όπως και τώρα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για την υγεία που μας δίνει το έλεος του, το μικρό και το μεγάλο, και να μην ακούμε τις αντίθετες φωνές που μας λένε τις δικαιολογίες ότι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα, ότι θέλουν να κοιμηθούν την Κυριακή ή ότι υπάρχουν κακοί ιερείς και τους αποτρέπουν από την Εκκλησία. Και με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι, θα σας αφήσουμε για σήμερα, θα σας χαιρετήσουμε, να είστε καλά πάντοτε εν Χριστώ και εν ειρήνη. Μέχρι την άλλη φορά που θα είμαστε πάλι μαζί, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.